Η ενέργεια oil and gas κινείται σε άλλο μήκος κύματος σε μια εποχή που δεν γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα της κρίσης, κόντρα στην εκτεταμένη αποβιομηχάνηση που συντελείται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα σε σχέση με χιλιάδες άλλες εταιρείες που προτείνουν σημαντικές περικοπές στους εργαζόμενούς τους καθώς και απολύσεις αυτών, η Energian Oil and Gas τολμά και προβλέπει τη δημιουργία ενός μηχανισμού επιβράβευσης για τους εργαζόμενούς της, ύψους ενός μισθού, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι οικονομικοί στόχοι σε συνδυασμό με τη συγκυρία των πετρελαϊκών τιμών. Στα πετρέλαια της Καβάλας, βεβαίως, το κλίμα ήταν τελείως διαφορετικό αυτή την διετία. Προσλήφθηκαν περίπου 50 εργαζόμενοι για την εκτέλεση του γεωτρητικού προγράμματος στο Πρίνο και η εταιρεία καθημερινά προσπαθεί να διαγράφει συνεχόμενη αναδική πορεία. Σε επικοινωνία που είχε ο σταθμός μας με εκπρόσωπο της εταιρείας, δήλωσε πως στο πλαίσιο της νέας σύμβασης εργασίας που είναι υποσυζήτηση, η διοίκηση έχει προτείνει τη δημιουργία ενός μηχανισμού επιβράβευσης που θα έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση μπόνους ενός μισθού στο τέλος της χρονιάς σε όλους τους εργαζόμενους της Καβάλας. Προϋπόθεση, η επίτευξη στόχων όπως η συγκράτηση του συνολικού κόστους λειτουργίας της Καβάλα Oil στα τρέχοντα επίπεδα και η αύξηση της παραγωγής κοντά στα 4.500 βαρέλια ημερησίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές τις ημέρες δόθηκε στην παραγωγή δοκιμαστικά η δεύτερη γεώτρηση στο πηγάδι 40. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης γεώτρησης, η παραγωγή έχει αυξηθεί στα επίπεδα των 3.000 βαρελιών ημερησίως, έναντι περίπου 1.800 βαρελιών που ήταν πριν ξεκινήσει το ύψος 200 εκατομμυρίων δολαρίων επενδυτικό πρόγραμμα.